Οι αυξήσει που καταγράφονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν ξεπεράσει κατά μέσο όρο το 50% και έτσι το πολύ Market Pass, το οποίο η εφαρμογή άνοιξε την 3η 21 Φεβρουαρίου, καθίσταται μια μεγάλη πολιτική τρύπα στο νερό. Στην κυβέρνηση όμω ελπίζουν πω με την κατάλληλη επικοινωνιακή διαχείριση λίγο πριν τι εκλογέ θα ξεγελάσουν τους πολίτες και τον πόνο τους για την ακρίβεια που τους έχει βουλιάξει σε απελπισία τα τελευταία δύο χρόνια. Με λίγα λόγια, οι αυξήσει θα φτάνουν το 50% και το Market Pass θα επιστρέφει στον καταναλωτή ένα 10%. Υπενθυμίζουμε πως το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό, επί του οποίου λαμβάνει την ενίσχυση 10%, αν ανέρχεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 1.000 ευρώ αγορές. Τα ποσά φαντάζουν αστεία μπροστά στις ανατιμήσεις. Να σημειωθεί ότι αυτές οι επιδοτήσεις δεν είναι δώρο της κυβέρνησης καθώς προέρχονται από τους φόρους του ελληνικού λαού. Το 24% ΦΠΑ που πληρώνουν όλες τις ανατιμημένες τιμές βγάζει τεράστια έσοδα για το κράτος, το οποίο επιλέγει να δώσει ένα πολύ μικρό μέρος πίσω στους πολίτες. Έως τις 15 Μαρτίου του 2023, χωρίς να αποκλείεται και τυχόν παράταση, θα μπορούν οι πολίτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα η εφαρμογή Market Pass για την κάρτα αγόρων έκανε πρεμιέρα λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα 3ης 21 Φεβρουαρίου.